Πρώτη συνταγή για σήμερα, πατατοκεφτέδες. Θα είναι πεντανόστιμη, πάρα πολύ αρωματική, θα βάλουμε και φέτα μέσα και ο τρόπος που θα το φτιάξουμε είναι τόσο ιδιαίτερος και τόσο μοναδικός που πραγματικά θα πετύχει σε όλους. Γιατί? Γιατί θα δείξουμε όλα τα μυστικά για τους τέλειους πατατοκεφτέδες. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τους πατατοκεφτέδες θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αλάτι χοντρό, 500 γραμμάρια πατάτες, 2 κουταλιές της σούπας δυόσμο, 1 κουταλιά της σούπας άνηθο, 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό, 1 αυγό μεσαίο, ξύσμα από 1 λεμόνι, 100 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 100 γραμμάρια φέτα, 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 400 ml έλαιο, αλάτι και πιπέρι. Για το πανάρισμα, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 αυγά μεσαία, 150 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, γιαούρτι, πάπρικα, φέτες λεμονιού και μαϊντανό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να σας πω το πρώτο μυστικό για να φτιάξετε σωστούς πατατοκεφτέδες. Αυτό είναι προαιρετικό βήμα. Άμα θέλετε το κάνετε, άμα θέλετε δεν το κάνετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω γιατί όντως δίνει άλλη γεύση και διάσταση στην πατάτα. Λοιπόν, οι πατάτες σε όποια μορφή και αν τις χρησιμοποιώ, είτε κάνω πουρέ, είτε κάνω νιόκι, είτε κάνω οτιδήποτε, πάντα συνηθίζω να μην τις βράζω, να τις ψήνω στο φούρνο. Γιατί αφυδατώνονται καλύτερα, φεύγει πολύ η υγρασία και ουσιαστικά μείνει περισσότερο πατάτα και περισσότερο γεύση. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, σε αυτή τη συνταγή, ακόμα και αν βράσετε τις πατάτες σας, μπορεί να βγει ο πατατοκεφτές σωστά. Απλά εγώ προτιμώ να κάνω αυτό το βήμα. Δηλαδή, παίρνω λίγο αλάτι. Εδώ. Από αυτό το αλάτι εννοείται δεν το πετάτε. Το χρησιμοποιείτε πάντα για να ψήνετε τις πατάτες σας στο φούρνο. Δηλαδή, όντως μπορείτε. Εγώ και τις πατάτες τηγανιτές, άμα δείτε πώς τις κάνω, τις κάνω πρώτα στο φούρνο και μετά τις τηγανίζω. Αν μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube, θα δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε τις τέλειες τηγανιτές πατάτες. Και χωρίς να τραβάνε λάδι, πολύ πιο υγιεινές, πολύ πιο τραγανές, πολύ πιο γευστικές. Και όλα ξεκινάνε με το αλάτι. Το ίδιο αλάτι μπορείτε να το κρατήσετε για 6 μήνες, ένα χρόνο και να ψήνετε όλη την ώρα πατάτες μέσα στο φούρνο. Τι κάνει το αλάτι? Το αλάτι, καθώς ψήνονται οι πατάτες μέσα στο φούρνο, και έτσι αλατίζει και τραβάει περισσότερο υγρασία από τις πατάτες για να αφυδατωθούν και να γίνουν ακόμα πιο πλούσιες σε γεύση. Τώρα, τις πατάτες μου θα τις ψήσω στο φούρνο αναλόγως το μέγεθος. Αυτές θέλουν περίπου 40-50 λεπτάκια μέχρι που να ψηθούν 100% και να είναι έτοιμες. Λοιπόν, εγώ έχω ετοιμάσει ήδη πατάτες εδώ, έτοιμες, ψημένες, για να σας δείξω πώς είναι. Ουσιαστικά τις καθαρίζουμε από τα αλάτι εδώ. 1, 2. Και τώρα τι γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως τις έχουμε κάνει, να πάρω ένα καλό μαχαίρι, ποιο να πάρω, αυτό. Οι πατάτες είναι πάρα πολύ στεγνές. Όταν τις βράζουμε κανονικά σε μία κατσαρόλα, η πατάτα έχει την τάση να τραβάει υγρασία. Εμείς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, να τραβήξει υγρασία. Γιατί και ο πουρές γίνεται καλύτερο και τα νιόκι γίνονται καλύτερα και οι πατατοκεφτέδες γίνονται καλύτεροι. Γιατί δεν θα έχουν μία τσιχλώδη υφή όταν τα τρώμε. Θα έχουν πιο πλούσια γεύση, πιο ωραία υφή, πιο εύκολα θα γίνουν οι πατατοκεφτέδες. Γενικά όλα θα γίνουν καλύτερα. Λοιπόν, βγάζω τη φλούδα από εδώ. Και βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει η φλούδα. Τις ψήνουμε με τη φλούδα, γιατί η φλούδα ουσιαστικά είναι το αλουμινόχαρτο στις πατάτες. Αντί για να βάλουμε αλουμινόχαρτο, κρατάμε τη φλούδα και μετά τις αφαιρούμε. Να σας πω την αλήθεια, έχω δοκιμάσει τους ίδιους πατατοκεφτέδες και με τη φλούδα μαζί και ψιλόκοψα πάρα πολύ καλά τις πατάτες και βγήκανε τέλειοι. Απλά επειδή ξέρω ότι σαν στάδιο αυτό ήδη είναι πάρα πολύ για εσάς, θα λέτε μα τι κάνει πάλι. Βάζει τις πατάτες στο φούρνο για να κάνει πατατοκεφτέδες, είναι τρελός. Οπότε δεν βάζω τη φλούδα, αλλά σε επόμενη συνταγή κάποια φορά θα χρησιμοποιήσω και τη φλούδα για να δείτε πόσο ωραίοι γίνονται. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, και μόλις βγάλουμε τις φλούδες εδώ, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το μείγμα για τους πατατοκεφτέδες. Πατάτες μου είναι εδώ. Να σου πω ότι αυτά είναι πάρα πολύ ωραία τσίπς. Τρώγονται και έτσι. Έχουν και τα λαπάκια απ' έξω, είναι καταπληκτικά. Και άμα τα τηγανίσετε μέσα σε λάδι, γίνονται εξαιρετικά πατατάκια. Λοιπόν, θέλουμε ένα μπολ, βάζουμε μέσα τις πατάτες και παίρνω ένα πιρούνι για να σπάσω τις πατάτες μου. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τη φλούδα, μπορείτε. Ψιλοκόψτε τις φλούδες, βάλτε τις μέσα και θα γίνουν οι πατατοκεφτέδες καταπληκτικοί. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε την πατάτα μέσα στο μίξερ. Σε περίπτωση που τη βάλουμε μέσα στο μίξερ και τη χτυπήσουμε, γίνεται σαν λάστιχο το μείγμα, οπότε χαλάει όλη μας η συνταγή. Θέλω με το πυρουνάκι σας πολύ απλά, όσο είναι ζεστές ακόμα οι πατάτες, λίγο ίσα-ίσα να τις ανακατέψετε και βουαλά, το μείγμα σας είναι έτοιμο. Τώρα, θέλουμε τα μυρωδικά μας και στα μυρωδικά
Δεν θα σας βάλω καθόλου περιορισμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι πραγματικά σας αρέσει. Οπωσδήποτε σίγουρα θα βάλετε δυόσμο, γιατί ο δυόσμος είναι το αγαπημένο μας μυρωδικό σε αυτή τη συνταγή. Εδώ. Ο άνηθος μας αρέσει, αλλά δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να βάλετε πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά θα καλύψει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Βάλτε άνηθο, αλλά τόσο. Κοιτάξτε. Δεν θέλουμε να το παρακάνουμε. Μας αρέσει επίσης το φρέσκο κρεμμυδάκι, αλλά μόνο το πράσινο μέρος. Και πάρα πολύ λεπτοκομμένο, εδώ. Επίσης, μας αρέσει ο μαϊντανός, αν και είναι ο πιο αδιάφορος από όλους, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη γεύση, η αλήθεια είναι. Απλά σε αυτές τις συνταγές δίνει περισσότερο χρώμα και βάζουμε μαϊντανό, γιατί ο μαϊντανός υπάρχει πάντα στο ψυγείο. Σωστά, Διονύση? Ναι. Δεν υπάρχει ψυγείο που να μην έχει μαϊντανό. Ο μαϊντανός το ξέρεις ότι δεν είναι ελληνικό μυρωδικό. Παραδοσιακά, ελληνικό μυρωδικό είναι ο κόριανδρος. Κατά έναν περίεργο τρόπο, ο μαϊντανός έγινε ένα μυρωδικό ελληνικό στην ιστορία. Και ο κόριανδρος έχει γίνει ένα ασιάτικο μυρωδικό που ίσχυε το αντίθετο. Δεν ξέρουμε πώς έγινε, πώς άλλαξε όλο αυτό το πράγμα, αλλά ο μαϊντανός δεν είναι ελληνικό μυρωδικό. Το παραδοσιακό ελληνικό μυρωδικό είναι ο κόριανδρος. Σας το λέω περισσότερο γιατί ο κόσμος δεν το τρώει. Λάθος, πρέπει να τρώτε κόριανδρο. Λοιπόν, ένα βουλάκι μέσα. Εδώ. Ξύσμα από λεμόνι, τα έχουμε πει 100 φορές, θα συνεχίσουμε να τα λέμε, οπότε βάζουμε μυρωδικά. Βάλτε λίγο ξύσμα, πραγματικά θα δώσει άλλη διάσταση σε οτιδήποτε φτιάχνετε. Είναι πολύ ωραίο και εκεί πέρα που τρως τον παρά το κεφτέ, να σκάει το ξύσμα στο στόμα και να λες πω πω Παναγία μου, τι καταπληκτικό που είναι. Και βέβαια, ανακατεύουμε λίγο αυτά τα υλικά, πρώτα απ' όλα να πάει το αυγό παντού. Και τώρα το αλατοπίπερο είναι σχετικό, γιατί έχει να κάνει με τα υπόλοιπα τυριά που θα ρίξουμε μέσα. Εγώ θα βάλω φέτα και γραβιέρα, που είναι αρκετά αλμυρή, τη δοκιμάζω. Οπότε με το αλάτι δεν θα το παρακάνω. Θα βάλω ελάχιστο έως καθόλου, γιατί τα τυριά μου είναι αρκετά αλμυρά. Οπότε θα ρίξω τη γραβιέρα. Θα ρίξω και τη φέτα, εδώ, σπασμένη. Και θα ρίξω και ελάχιστο αλευράκι. Ίσα-ίσα για να δέσουν τα υλικά μου. Τα αφήνω αυτά στην άκρη. Και πάμε τώρα για το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνταγής. Ποιο είναι αυτό? Το πλάσιμο. Θα ρίξω λίγο πιπέρι. Αλάτι, όπως σας είπα, δεν θα ρίξω ή θα ρίξω ελάχιστο, ίσα-ίσα. Φτάνει? Φτάνει. Και τώρα πάμε να πλάσουμε τους πατατοκεφτέδες μας. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και, Διονύση, έλα λίγο. Θα δοκιμάσω να δω αν θέλει αλάτι πιπέρι. Φέρε μου που κάτι το αψάκι. Παιδιανώστε μου. Άσε εδώ. Εντάξει, τίποτα δεν σε φιλοφύγει. Θες να πάρει να γίνεις ο πρωταγωνιστής της εκπομπής μας. Βέβαια. Σε έχω καταλάβει, θες να μου πάρεις τη θέση. Δεν θα σε αφήσω όμως. Γιατί. Γιατί εγώ θα είμαι πάντα σε αυτή την κουζίνα. Δεν θα αφήσω κανέναν Διονύση ποτέ να έρθει. Λοιπόν, πλάθουμε ωραία κεφτεδάκια. Μπορείτε να τα κάνετε μεγάλα, μικρά, μεσαία, όπως ακριβώς θέλετε. Γιατί ουσιαστικά το μόνο που έχουμε να ψήσουμε είναι το αυγό που θα ψηθεί καθώς θα τηγανίσουμε. Οπότε, λίγο υπομονή. Φτιάξτε τα κεφτεδάκια σας ωραία και όμορφα εδώ. Και μετά θα τα βάλουμε στο ψυγείο για να κρυώσει το μείγμα μας και ουσιαστικά μετά να τα πανάρουμε. Αλεύρι, αυγό και φρυγανιά. Άμα προσπαθήσετε τώρα να τα πανάρετε με αλεύρι, φρυγανιά και αυγό, γίνεται. Απλά θα σας ταλαιπωρήσει λίγο παραπάνω. Άμα δεν έχετε χρόνο, μπορείτε να το κάνετε. Αλλά άμα έχετε χρόνο, μισή ωρίτσα άμα τα βάλετε στο ψυγείο, ίσα-ίσα για να σφίξει το μείγμα, θα γίνει πολύ πιο εύκολη δουλειά. Οπότε τι θέλουμε, να γίνει πιο εύκολη δουλειά μας ή όχι? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, άκου τότε. Έλα εδώ. Έλα εδώ, γιατί πάντα ο σεφ έχει να βοηθώ και εσύ ο βοηθός μου. Που σημαίνει ότι είσαι κατώτερος από μένα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Εντάξει. Αυτό. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι ο σεφ. Βέβαια. Πες yes, σεφ. Yes, σεφ. Μπράβο, αγόρι μου. Λοιπόν, πήγαινε στο ψυγείο και έχω βάλει ήδη στο ψυγείο να κρύωσω μερικά για να μην σε ταλαιπωρήσω. Για φέρε. Ωραία. Βάλτε εδώ. Ωραίος. Και περίμενα να πάρεις αυτά να τα βάλεις στο ψυγείο. Τελείωνε όμως. Α, να σου πω, βάλε μου λίγο το λάδι να ζεσταίνεται. Λοιπόν, τώρα, βάλε το λάδι πάνω. Έβαλες το λάδι. Μέτρια φωτιά, βάλε τα αυτά στο ψυγείο να σφίξουνε. Ωραία. Έχω ήδη αυτά εδώ. Ωραία. Και εξαφανίσου, δεν σε χρειάζομαι άλλο, είσαι βαρετός. Άρα, κλασική περίπτωση, αλεύρι, φρυγανιά και αυγουλάκια. Εδώ. Λοιπόν, αφήνω αυτά στην άκρη και δύο αυγά. Να βάλω αλάτι πιπέρι στο αυγό ή όχι? Πάντα βάζουμε, γιατί αλλιώς το πανάρισμα θα είναι άγευστο, άνοστο. Σκέψου ότι είναι αυγό, φρυγανιά και αλεύρι. Άμα δεν βάλω. Πάτε. Αλάτι.
πιπέρι. Οπωσδήποτε. Η χαρά της ζωής. Πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε αλάτι και πιπέρι. Άκου. Αυτό είναι ισορροπημένο. Σωστά. Αυτό είναι κάτι καινούριο που θα μπει από πάνω. Δεν πρέπει και αυτό να έχει μια αερογεύση. Ναι. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Στο λέω γιατί σαν βοηθός πρέπει να γίνεις καλύτερος από μένα μια μέρα. Θα μπορούμε να βάλουμε τα αλεργικά. Τη γαλιά μας, το αλεύρι μας. Μπορείς να βάλεις το αλεύρι, η αλήθεια είναι. Αλλά ακόμα καλύτερα να βάλεις το αυγό. Εντάξει. Να φορέσω γάντια ή άγαντος. Λέω να βάλω γάντια. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η κλασική περίπτωση για το πώς πανάρουμε το οτιδήποτε. Από σνίτσελ μέχρι οτιδήποτε μας αρέσει. Αλεύρι, αυγό, φρυγανιά. Πολύ απλά. Θα βάλουμε τους παρατοκευτέδες μας το αλεύρι και όπως βλέπετε, επειδή τους έχουμε βάλει στο ψυγείο, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο να τους χειριστούμε. Έχουν παγώσει. Μετά τους βάζουμε στο αυγό και έτσι όπως είναι, εδώ. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιοι προσέχετε τη διατροφή και δεν θέλετε να τους κάνετε τηγανιτούς, κανένα πρόβλημα. Να σας πω ότι οι παρατοκευτέδες, άμα τους βάλετε στο φούρνο, γίνονται κανονικά και δεν χρειάζεται καν να ταλαιπωρηθείτε. Μπορείτε τους παρατοκευτέδες να μην τους πανάρετε καν και να τους ψήσετε έτσι όπως είναι κατευθείαν στο φούρνο. Αλλά καταλαβαίνετε πως ό,τι πανάρουμε πάντα μα πάντα είναι λίγο πιο σεξι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λατρεύει το πανάρισμα σε οτιδήποτε. Από σνίτσελ, από μπριζόλες, από οτιδήποτε φτιάχνουμε, το πανάρισμα πάντα μας δίνει μια φανταστική γεύση. Λοιπόν, τώρα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω όλο το πανάρισμα και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έτσι όπως είναι, παίρνω, βάζω στο λάδι μου, δίνω ωραίο χρώμα, ψήνονται οι παρατοκευτέδες και αφήνω στην άκρη. Μόλις τελειώσω όλες τις παρατοκευτέδες, θα σερβίρουμε με λίγο γιαουρτάκι. Στην Ελλάδα, την πατάτα έφερε ο πρώτος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας μετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης. Όταν εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο, προσπάθησε να μοιράσει πατάτες στους χωρικούς, εκείνοι όμως τις περιφρόνησαν. Τότε, μιμούμενος τον βασιλιά της Προσίας Φρυδερίκο τον Μέγα και τον Γάλλο φαρμακοποιό πολέμου Αντουάν Ογκουστίν Παγμεντιέ, περιέφραξε το μέρος όπου ήταν αποθηκευμένες οι πατάτες, βάζοντας φρούρους να τις φυλούν ηχθυμερών και κάπως έτσι, μέσα σε μία εβδομάδα, δεν είχε μείνει ούτε μία. Και οι πατατοκευτέδες μου είναι έτοιμοι. Θέλω λίγο γιαουρτάκι από το ψυγείο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λίγο πάπρικα, πάνω από το γιαούρτι. Μας αρέσει πάπρικα, έτσι δεν είναι. Μπράβο. Οι παρατοκευτέδες μας πάνε εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Εδώ. Θα μείνει ένας για να δοκιμάσω, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο θέμα είναι αυτό. Και βέβαια, λεμονάκι. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Όποιος θέλει λεμονάκι μπορεί να βάλει. Και βέβαια η καλύτερη χρήση του μαϊντανού είναι πάντα στο σερβίρισμα. Λίγο μαϊντανό στο τέλος. Και βουαλά. Ο καλύτερος μεζές. Για τους πατατοκευτέδες, σε ένα ταψί απλώνουμε το χοντρό αλάτι και βάζουμε από πάνω τις πατάτες. Ψήνουμε για 40 με 50 λεπτά στους 180 βαθμούς μέχρι να μαλακώσουν και να αφυδατωθούν. Αφήνουμε να κρυώσουν και τις ξεφλουδίζουμε. Βάζουμε τη σάρκα σε ένα μπολ και πιέζουμε με ένα πιρούνι για να σπάσουν. Προσθέτουμε το δυόσμο και τον άνηθο ψιλοκομμένους, το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμύδι και το μαϊντανό και αυτά ψιλοκομμένα, το αυγό, το ξύσμα λεμονιού, τη γραβιέρα, τη φέτα σπασμένη, αλεύρι, αλάτι, πιπέρι και πλάθουμε καλά. Φτιάχνουμε 15 πατατοκευτέδες, πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας, τους βάζουμε σε ταψί και μεταφέρουμε στο ψυγείο για να σφίξουν. Για το πανάρισμα, σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, σε άλλο μπολ τα αυγά με αλάτι και πιπέρι και σε τρίτο μπολ τη φρυγανιά. Χτυπάμε με ένα πιρούνι τα αυγά για να σπάσουν και περνάμε τους πατατοκευτέδες διαδοχικά από κάθε μπολ. Τηγανίζουμε σε δόσεις για 1 με 2 λεπτά μέχρι να ψηθούν και να πάρουν χρώμα και σερβίρουμε με το γιαούρτι
την πάπρικα, φέτες λεμονιού και το μαϊντανό. Κοιτάξτε εδώ τώρα πόσο ωραίοι που έχουν γίνει μέσα, το βλέπετε. Είναι σαν να είναι γεμιστή με τυρί, γιατί παγώσαμε τον πατατοκεφτέ μέσα στο ψυγείο και μετά καθώς τον ψήσαμε έλειωσε μαζί με τη τυριά, τη φέτα και όλα τα μυρωδικά που βάλαμε. Έλα, 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 έλα. Προστύψω ελάχιστο λεμονάκι. Αρκετά τρώω λεμόνι, αλλά επειδή μου το δίνεις εσύ να ξέρεις. Δοκίμασε, δοκίμασε. Και σκέψου ότι είναι πατάτα. Είναι φοβερή, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτική. Πάρτε και φύγει. Να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε τους πατατοκεφτέδες και να τους βάλετε στην κατάψυξη. Να τους ετοιμάσετε κανονικά επαναρισμένους και όποτε θέλετε, απλά τους τηγανίζετε. Απλά σε χαμηλή φωτιά για να μπορέσουν να ζεσταθούν μέχρι μέσα. Να ξέρετε ότι η Διονύση τώρα που έχει πάει πίσω κάνει έτσι. Ότι είναι καταπληκτική. Αυτά πρέπει να τα κάνεις μπροστά στην κάμερα, όχι από πίσω.